Special χειροποίητη κριτική κατσούνα από ξύλο πρίνου και κοντά στα 2 κιλά, 1850 γραμμάρια για την ακρίβεια. 1,47 είναι το ύψος της και 12 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου. Τέτοια κατσούνα δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε κάθε μέρα είναι για λίγου, για κάποιον δηλαδή που ψάχνει κάτι τέτοιο συγκεκριμένο και συγκεκριμένα βασικά, πολύ συγκεκριμένα, ένα 47 ύψο, 1850 γραμμάρια, 12 εκατοστά περίμετρο ξύλου. Δεν είναι χρηστική, δεν είναι εύχρηστη, δεν είναι για την, για την καθημερινή σας χρήση, αλλά είναι μια κατσούνα η οποία είναι τεράστια, γιγαντιαίων διαστάσεων και μια κατσούνα η οποία θα εντυπωσιάσει όπου και αν τη διακοσμήσετε, όπου και αν τη στολίσετε, όπου γενικά και αν την δείξετε. Καφέ χρώμα με υπέροχους ρόζους όπως βλέπετε εδώ, ελπίζω να φαίνονται. Το συγκεκριμένο ξύλο έχει πάρα πολύ ωραίους και έντονους ρόζους. Είναι ίσιος ο κορμός του. Και πάω να σας δείξω λίγο την κούρμπα από μέσα. Είναι ασήκωτη, δηλαδή με ζωρίζει ακόμα και στο βίντεο που γυρίζω. Παρόλα αυτά όμως, πολλοί θέλετε τέτοιες κατσούνες και γι' αυτό σας τις παρέχουμε. Αρκεί βέβαια να βρεθεί το κατάλληλο ξύλο για να μπορέσουμε να σας φτιάξουμε μια τέτοια υπέροχη κατσούνα ξεχωριστή στη βαρού τύπου που μπορεί πραγματικά να σπάσει και το πλακάκι σας, μην το δοκιμάσετε. στη στηρίξου πάνω τους διαθέσιμη από τώρα στο site μας. Μπορείτε να την παραγγείλετε σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, να πληρώσετε με αντικαταβολή, με τριτά, ε, με κάρτα, με, μέσω τραπέζης, μέσω PayPal, όπως εσείς θέλετε, όπως εσάς σας εξυπηρετεί. Ε, και φυσικά αν δεν είστε τόσο εξοικειωμένοι με το site μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας ώστε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε αυτό εδώ το αριστούργημα. Ε, μία παρένθεση, εδώ αυτό το σκούρο μαύρο που βλέπετε έχει γίνει επειδή είναι αρκετά χοντρός ο κορμός και έπρεπε να καεί πολύ για να πάρει αυτήν εδώ την κούρπα που βλέπετε. Μοναδικό τεμάχιο για όποιον το προλάβει, βιαστείτε αν θέλετε κάτι τέτοιο. Αν πάλι θέλετε μία κατσούνα για να τη χρησιμοποιείτε, περιηγηθείτε στο site μας, σίγουρα θα βρείτε κάτι πιο ελαφρύ για να μην σας κουράζει πραγματικά με ζόρισε ακόμα και για το βίντεο που έφτιαξα.